Τελικά πήγαινε, κάπου φτάσαμε. Δεν μοιάζει και πολύ με το βόρειο ακροτήριο, αλλά τελικά καταλήξαμε σε κάποιο βόρειο ακροτήριο. Βόρειο ακροτήριο, Κάπο Νόρτ. Κάπο Νόρτ 1200. Η καινούργια μοτοσυκλέτα της Απρίλια, την οποία μόλις θα οδηγήσουμε. Πάνε 12 χρόνια από τότε που η Απρίλια έβαλε πλώρη για το βόρειο ακροτήρι. Το ξακουστό Κάπο Νόρτ. Με μια μοτοσυκλέτα γενικής χρήσης τότε, με 1000 κυβικά εκατοστά και το πρώτο ατσάλινο εργοστασιακό πλαίσιο στην κατηγορία. Ταξίδεψε στους δρόμους και το χρόνο και το κάλεσμα ανανεώθηκε. Το Κάπο Νόρτ 1200 είναι το νέο δημιούργημα της Απρίλια και τώρα η ταξιδιάρα ψυχή του συνοδεύεται από τη μόδα της εποχής, τα ηλεκτρονικά συστήματα. Ποτέ πριν οι μοτοσυκλέτες δεν ήταν τόσο περίπλοκες. Ποτέ πριν τόσα πολλά στοιχεία δεν ελέγχονταν από την ψηφιακή τεχνολογία. Το γεγονός είναι αξιοθαύμαστο, αλλά σε κάνει να απορείς για το κατά πόσο πραγματικά χρειάζονται και τελικά πόσο απαραίτητα είναι όλα αυτά σε μια μοτοσυκλέτα. Αν δεν είχαμε οδηγήσει τη νέα Κάπο Νόρτ, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε την αποτελεσματικότητα της καινοτομίας της χρονιάς. Οι ημιενεργητικές αναρτήσεις αποτελούν το δυνατό της στοιχείο. Και μέχρι να γίνουν κοινός τόπος σε όλο και περισσότερες μοτοσυκλέτες, θα περάσουμε από την περίοδο που διανύουμε σήμερα, που οδηγείς και διαπιστώνεις πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του. Πλέον δεν αποτελεί υπερβολή να πούμε ότι πρόκειται για τη νέα επανάσταση στο χώρο. Στα επόμενα χρόνια οι μοτοσυκλέτες θα χωρίζονται σε αυτές που έχουν ημιενεργητικές αναρτήσεις και σε εκείνες που δεν έχουν. Αυτός εδώ είναι ένας μικρός άξονας που δίνει κίνηση σε ένα ποτενσιόμετρο, το οποίο με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεται την κίνηση του ψαλιδιού, έτσι ώστε να δώσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο αμορτισέρ της πίσω ανάρτησης. Οι αισθητήρες διαβάζουν πόσο έντονη είναι η πίεση που δέχονται οι αναρτήσεις και πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η συμπίεσή τους, έχουν αλλάξει τη ρύθμισή τους. Μεγαλείο. Συνδυάζεται η άνεση, η ασφάλεια στη γρήγορη οδήγηση και τελικά η μοτοσυκλέτα. Ποτέ δεν ήταν τόσο αποδοτική στην οδήγηση. Το μαγικό πάντως είναι ότι ο οδηγός δεν αντιλαμβάνεται καμία διαφορά. Μόνο συμπερασματικά μπορεί να καταλάβει ότι η μοτοσυκλέτα μένει ακλόνητη στην πορεία της. Πέρα από αυτό, τα πάντα ελέγχονται ψηφιακά. Το άνοιγμα του γκαζιού, τα φρένα, ο έλεγχος της πρόσφυσης, η απόδοση. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτό που δυσκόλεψε τους τεχνικούς ήταν να σταματήσουν τη διασπορά ηλεκτρονικών συστημάτων σε κάθε πτυχή της μοτοσυκλέτας. Είναι απίστευτο πόσα από αυτά συνοδεύουν το νέο κάπο και πόσο τελικά επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Η γενικότερη αίσθηση του νέου κάπου είναι φιλική, με αμεσότητα στη χρήση και καλή πληροφόρηση. Το 1200 τα έχει όλα σε σωστές αναλογίες. Το ύψος της σέλας, στη χρυσή τομή, τα χειριστήρια και η γενικότερη δομή του. Έχει λίγα κιλά παραπάνω, όμως αυτά φαίνονται μόνο στα χαρτιά. Με 125 ύπους δεν ακολουθεί τον ανταγωνισμό των 150 ύπων, στην πράξη όμως η δύναμη δεν του λείπει. Ο V2 των 1200 κυβικών εκατοστών προέρχεται από το Dorsoduro και έχει δεχτεί κούρεμα απόδοσης χάρη της ροπής και της κατανάλωσης. Το νέο Κάπο Νόρτ αποτελεί ένα μοντέλο σταθμό καθώς εισάγει τη μοτοσυκλέτα σε μια νέα εποχή. Είναι άγνωστο ακόμη πόσο περισσότερο μπορεί να εξελιχθεί ο τομέας των ημιενεργητικών αναρτήσεων. Ταξίδια με φορτίο και δύο άτομα, αλλά και πολύ γρήγορες βόλτες σε δρόμους γεμάτους τροφές. Αφού υποκληθούμε στους τεχνικούς του Ιταλικού εργοστασίου που περήφανα κολλάνε παντού αυτοκόλλητα με τους παγκόσμιους τίτλους που έχουν κατακτήσει, 51 πλέον, να διαχωρίσουμε και τα δύο μοντέλα του νέου Κάπο Νόρτ 1200. Το τουριστικό Travel Pack είναι που έχει όλα τα παραπάνω ηλεκτρονικά και επιπλέον σύστημα Cruise Control, που κρατά σταθερή την ταχύτητα και αυξάνει την αυτονομία. Το απλό μοντέλο δείχνει πολύ απλό, χωρίς τις ημιενεργητικές αναρτήσεις, παρότι διαθέτει ABS, προγράμματα απόδοσης και traction control. Το συμπέρασμα είναι ότι σε μια χρονιά όπου η κατηγορία των Mega On-Off φουντώνει με σοβαρό ανταγωνισμό, η Απρίλια πετάει την μπάλα έξω από το γήπεδο. Το απόσταγμα της τεχνογνωσίας μιας εταιρείας που ξέρει να κερδίζει αποτυπώνεται στο Κάπο Νόρτ 1200. Σε μια εξ ολοκλήρου γήινη εφαρμογή που προσφέρει απεριόριστη ασφάλεια όσο και γνήσια οδηγική απόλαυση.